Τα στημένα παιχνίδια, μάλιστα ο ανακριτής των στημένων αγώνων θα βρίσκεται την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, θα επισκεφθεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καταπολέμησης Απάτης για να δει αν υπάρχει πράγματι ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με βάση τον παράνομο στοιχηματισμό. Όμως η είδηση της σημερινής βραδιάς είναι άλλη. Θα θυμάστε ίσως ότι σε αυτή την εκπομπή με μια συνέπεια και μια αιμονή θα έλεγα είχαμε αποκαλύψει προεξαετίας την εμπλοκή του αγώνα Πανιωνίου Δυναμό Τυφλίδας 5-2 στα στημένα παιχνίδια. Και μάλιστα είχαμε φιλοξενήσει μία συνέντευξη του προέδρου, του τότε προέδρου της UEFA, του κυρίου Λέναρντ Γιόχανσον, ο οποίος έλεγε ότι αυτό το μάτς ήταν στημένο. Είχαμε δεχτεί καταιγισμό πυρών, χάσαμε και τη δουλειά μας μάλιστα κάποια στιγμή, για αυτή την αποκάλυψη. Σήμερα αποκαλύπτουμε ότι ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από αυτή την ιστορία και που 7 χρόνια τώρα ασχολείται με τα ελληνικά στημένα παιχνίδια, είναι καταζητούμενος, είναι ελληνοβούλγαρος και λέγεται Κώστας Χατζιϊβάνοφ. Ο κύριος Κώστας Χατζιϊβάνοφ, για τον κύριο Χατζιϊβάνοφ, έχει εκδοθεί ένταλμα, διεθνές ένταλμα σύλληψης και μάλιστα έχουν καταγραφεί από το κινητό του κλήσεις σε πολλά ελληνικά κινητά. Κινητά Ελλήνων ποδοσφαιρικών παραγόντων. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η έρευνα, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο τον ελληνοβούλγαρο Κώστα Χατζιϊβάνοφ, περιλαμβάνει τον επίσης καταζητούμενο Κινέζο Ταν Σινκ Ένγκ. Είναι ο περίφημος Κινέζος για τον οποίο μιλούσαν στις κασέτες της ΕΙΠ, στα CD της ΕΙΠ, τα οποία καταγράφηκαν από τον υπερκοριό. Και επίσης περιλαμβάνει και τον Ινδονήσιο Εστ Περουμάλ, ο οποίος συνελήφθη στην Φιλανδία και έχει ανοίξει το στόμα του και δίνει διευθύνσεις και ονόματα. Όπως βλέπετε, η διαφθορά έχει, κύριε Υπουργέ, ονοματεπώνυμο. Πάντα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το πει κανείς ότι συμβαίνει μόνο αυτή τη στιγμή. Η διαφθορά πάντα έχει ονοματεπώνυμο. Και είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα δυστυχώς ζήσαμε συγκλονιστικά γεγονότα που αφορούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και που ομολογώ σε ό,τι με αφορά. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που για πρώτη φορά είδαμε αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση. Αυτά το οποίο γίνεται, υπήρχε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ουσιαστικά μας πρόσβαλε. Όλοι το συζητάγαμε, όλοι το γνωρίζαμε. Αυτοί που είχαμε σχέση με το χώρο, ξέραμε πάρα πολύ καλά τι συνέβαινε. Εκ των πραγμάτων όμως, δυστυχώς υπήρχε, να μην πω μια συνωμοσία σιωπής, μια τεράστια ανοχή και ελάχιστες φωνές. Ελάχιστες φωνές ήταν εκείνες τις οποίες τολμούσαν να ξεπροβάλλουν για να βάλουν το ζήτημα. Ευτυχώς έσπασε το απόστημα. Ελπίζω αυτή η υπόθεση να είναι μια τεράστια ευκαιρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι πρέπει να καταλάβουν οι παράγοντες, οι οποίοι έχουν την ευθύνη του ελληνικού ποδοσφαίρου, ότι όταν και εφόσον αναβαθμίσουν το παραγόμενο προϊόν τους μέσα από το θέαμα, θα μπορέσουν να αντλήσουν έσοδα πολύ περισσότερα, πιθανά. Γιατί το ποδόσφαιρο έχει αποδείξει ότι είναι ένα άθλημα που πραγματικά μπορεί να προσελκύσει χιλιάδες κόσμο. Άρα λοιπόν, να πας σε μια μορφή άλλη οργάνωση και επαναφέρεις αυτό το οποίο ζούσαμε κάποια χρόνια, πριν το 80, αν δεν κάνω λάθος, τότε μετά τη δεκαετία του 80 άρχισαν και εμφανιστήκαν τα φαινόμενα βίας τόσο έντονα στη χώρα μας. Αν λοιπόν επαναφέρουμε την υπόθεση του ποδοσφαίρου ως ένα άθλημα όπου μπορώ να πάω με το παιδί μου να το παρακολουθήσω. Είναι βέβαιο ότι θα μπορέσουν μέσα από εκεί να εξασφαλίσουν τεράστια ωφέλη. Γιατί εκ των πραγμάτων το προϊόν που θα πουλάνε θα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αυτό δεν το αντιλαμβάνονται τόσο καιρό. Δεν ξέρω τι αντιλαμβάνονται, ειλικρινά. Τόσο μεγάλη επιχείρηση. Δεν ξέρω τι αντιλαμβάνονται. Και έχει να κάνει. Τέτοια μεγέθη δεν έχει να κάνει δυστυχώς και με τους ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια είχαν την ευθύνη των διοικήσεων της ομάδας. Ένα λεπτό. Εγώ τον κύριο Μάρη θέλω να ρωτήσω και αμέσως μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Πανούση. Αυτό, ναι, το, πράγμα, αυτό το πράγμα, κύριε Μάρη, δεν το καταλαβαίνανε οι παράγοντες. Εμείς το καταλαβαίναμε πολύ καλά, αλλά από ό,τι βλέπω ο κύριος Υπουργός θέλει να μας πει ότι έγινε κάθαρση στο ποδόσφαιρο επειδή... Δεν είπα ότι έγινε κάθαρση, είπα ότι έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Δηλαδή πήγε ο Μπέος και ο Τσακογιάννης φυλακή, στηθήκανε 200... Έγινε ένα τεράστιο βήμα 250 και είπα ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Κύριε Υπουργέ, στηθήκανε 250 παιχνίδια. Πήγανε δύο άτομα στη φυλακή και έγινε κάθαρση στο ποδόσφαιρο. Δεν πήγαν δύο.
απαγγελθεί κατηγορία σε δεκάδες ανθρώπους. Δύο έχουν πάει φυλακή. Και νομίζω ότι και αυτοί οι δύο σε λίγο και καλά θα είναι. Δηλαδή, συνέβη στην Ελλάδα αυτό που συμβαίνει σε όλα. Την πληρώνει πάντα ο πρώτος και όλοι οι άλλοι περνάνε ντούκου. Γίνεται ο ντόρος, ο θόρυβος, αναλωτελίζεται η κοινή γνώμη και πάμε παραπέρα. Εγώ αυτό βλέπω ότι έγινε, κύριε Υπουργέ. Αυτό βλέπω. Εγώ ότι... ξέρω ότι έχουν υποβαστεί ομάδες. Έτσι, έχουν χάσει ομάδες την κατηγορία τους. Όχι, δεν έπεσε. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν καμία ότι αυτό ομάδα αποτέλεσε... δεν έπεσε για στημένο παιχνίδι, εκτός από την Ηλιούπολη. Ο Ολυμπιακός Βόλου και η Καβάλα πέσανε για άλλο θέμα. Ξέρει ο κύριος Θωμαίδης και ξέρετε όλοι οι άλλοι. Δεν πέσανε. Για ποιο θέμα πέσανε, για να καταλάβω. Γιατί δεν ήταν οι φακέλοι. Για το θέμα της ιδιοκτησίας πέσανε. Ναι, για ποιο θέμα πέσανε λοιπόν. Ναι, ναι. Άρα... Δεν πέσανε για στημένο παιχνίδι. Ναι, οι συνομιλίες... Νομίζω ότι συνεννόμαστε. Οι συνομιλίες, κύριε Αϊδόνη, με τις πληροφορίες που έχω, δεν ξέρω, διορθώστε με, κύριε Θωμαίδη, έχουν απομαγνητοφωνηθεί, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 1.000 συνομιλίες από τις κοντά 35.000 των στημένων παιχνιδιών. Κάνω λάθος τον αριθμό? 39.000. Δεν έχουν απομαγνητοφωνηθεί λοιπόν, ακόμα. Άρα, σε μια τέτοια κοινωνία, σε ένα τέτοιο κράτος, το οποίο τόσους μήνες δεν μπορεί να απομαγνητοφωνήσει τις συνομιλίες και μιλούμε για κάθαρση και κάνουμε διαπιστώσεις και για παραγόμενα προϊόντα. Κύριε Αϊδόνη, όταν δεν κάνουμε management, το παραγόμενο προϊόν μένει στην άκρη, δεν θα πουληθεί ποτέ και ερχόμαστε στην ουσία. Γιατί δεν απομαγνητοφωνήθηκαν οι συνομιλίες και είμαστε στις χίλιες ακόμη, αφού υπάρχει συνέχεια και αφού θέλετε τόσο πολύ να καθαρίσετε το χώρο του ποδοσφαίρου? Ή είστε ικανοποιημένος με αυτό το μικρό νούμερο? Καταρχάς, σε ό,τι με αφορά, εκείνο που ξέρω εγώ, ότι η προσπάθεια συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει. Άρα, μη λοιπόν, μου λέτε σε ό,τι σας αφορά. Είστε εκπρόσωπος της κυβέρνησης, κύριε Αϊδόνη. Μη μου λέτε σε ό,τι σας αφορά. Είστε εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Σε ό,τι με αφορά, είπα και δεν με αφορά. Δεν ακούσα ναι, καλά. Ναι, εκπροσωπείτε την κυβέρνηση, κύριε Αϊδόνη, συνολικά αυτή τη στιγμή. Είπα το αντίθετο. Είστε ευχαριστημένος από τις 1.000 συνομιλίες από τις 39.000. Είπα το αντίθετο. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Η προσπάθεια που έχει να κάνει με αυτό ακριβώς που λέτε εσείς, απομαγνητοφώνηση, συνεχίζεται. Αν είμαι ικανοποιημένος γιατί δεν έχουν μεταφραστεί οι υπόλοιπες 30.000 που λέτε εσείς, όχι. Πότε επιτέλους, ο λαός περιμένει. Η κοινωνία περιμένει. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι αυτό γίνεται γιατί πρέπει να υπάρχει συσκότηση? Αυτό είναι το συμπέραμα που οδηγείστε, εγώ για να καταλάβω. Εγώ πιστεύω ότι δεν γίνεται κάθαρση στο ποδόσφαιρο και ότι είμαστε ακόμη πάρα πολύ μακριά από αυτό που λέγεται κάθαρση. Μάλιστα. Κύριε Πανούση, τι λέτε? Κοιτάξτε, στη διαφθορά έχω ξαναπεί ότι χρειάζονται 5. Πάντα θα υπάρχουν οι 2. Αυτός που διαφθείρει και αυτός που διαφθείρεται. Μέχρι εκεί τα πράγματα είναι γνωστά. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Υπάρχει ο τρίτος ο οποίος βλέπει τη διαφθορά και δεν παρεμβαίνει, αλλά κερδοσκοπεί πάνω στη διαφθορά που βλέπει. Υπάρχει ο τέταρτος που είναι οι θεσμοί της χώρας. Άρα λοιπόν και διαπαραλήψεως ή ΕΠΟ ή οποιοδήποτε άλλος αφήνουν τη διαφθορά. Δεν διαφθείρονται οι ίδιοι, ούτε διαφθείρουν οι ίδιοι. Την βλέπουν και την αφήνουν. Η δικαιοσύνη, η αθλητική κλπ. Και υπάρχουν και τα μίντια που εμφανίζουν ως διαφθορά αυτό που θέλουν να εμφανίσουν ως διαφθορά. Δηλαδή μπορεί να έχουμε 10 φαινόμενα διαφθοράς και ένα μόνο να προβάλλεται. Το ζήτημα για μένα είναι, μιας και η εκπομπή είχε ως κύριο θέμα τη σχέση πολιτικής και αθλητισμού. Το ζήτημα δεν είναι αν κάποιοι άνθρωποι στήσανε παιχνίδια, οι Βούλγαροι, Ελληνοβούλγαροι, δεν ξέρω τι, και Κινέζοι, πολυεθνικοί. Το ζήτημα είναι πού πάει το χρήμα αυτό. Αν υπάρχει δηλαδή πολιτική εμπλοκή. Αυτό θα ενδιέφερε τον κόσμο. Διότι όπως βλέπετε, και εκεί που έχουμε εικαζόμενη διαφθορά ή στημένα παιχνίδια, υπάρχει ένα λαϊκό κλίμα υπέρ της διαφθοράς, της εγκύτητας, όπως σας είπα, της παρέας. Δηλαδή, εκεί υπάρχουν και πολιτικοί που στηρίζουν ομάδες που είναι αποδεδειγμένα, έχουν εμπλακεί, αν όχι ομάδες ολόκληρες, γιατί και αυτοί πόσοι αθώοι ήταν παράγοντες και δεν τα βλέπανε. Παράγοντες που έχουν υποστεί ηθική πόρωση και δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν κακά πράγματα. Και βλέπουμε επερωτήσεις, βουλευτές. Οπαδοί επίσης που λένε η Προεδράρα, ας ταχώσει το διαιτητή να πηγαίνει καλά η ομάδα. Διότι έτσι δικαιώνεται η πόλη, η ομάδα, η περιοχή ή ο βουλευτής ή ο υπουργός. Από το ότι η ομάδα ανέβηκε κατηγορία μέσα από διόδους και υπόγειες διαδρομές. Άρα λοιπόν υποθέτεται ότι το χρήμα, είναι το μαύρο πολιτικό. Χρήμα του στοιχηματισμού είναι και πολιτικό. Είναι και πολιτικό. Είναι και πολιτικό. Όπως και σε πολλά άλλα πράγματα είναι και πολιτικό. Διότι θα σας πω, δεν εννοώ πολιτικό ότι είναι κάποια από τα κόμματα, έτσι να μην μου παρεξηγηθούμε. Θέλω να πω όμως ότι δεν... Κατευθύνεται και σε τσέπες πολιτικών. Ναι. Πολιτικών, αλλά δεν είναι καθένα βουλευτής ή δήμαρχος κλπ. Είναι του συστήματος. Δεν είναι δυνατόν. Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει περίπτωση οργανωμένου εγκλήματος, γιατί αυτή η διαφθορά είναι οργανωμένο έγκλημα.
που έχει διάφορους κύκλους, διάφορες περιφέρειες που η μία καλύπτει την άλλη, συγκαλύπτει, συμβάλλει. Αν δεν υπάρχει κομμάτι πολιτικής στήριξης, δεν μπορεί να παιχτεί αυτό για πολλά χρόνια. Θα παιχτεί για λίγο. Ταυτόχρονα, τι έχουμε δει στο κομμάτι της πολιτικής διαπλοκής? Έχουμε δει ομάδες που τους στηρίζει ένας πολιτικός παράγοντας και 40.000 φιλαθέτες ομάδες ψηφίζουν σε εκλογές αυτόν τον συγκεκριμένο πολιτικό παράγοντα. Άρα υπάρχει μια σχέση και αν είναι να το κόψουμε, να το κόψουμε καλά. Όλο αυτό το σύστημα να το αναδείξουμε και όχι μόνο απλώς 2-3 που το κάνανε ως. Να ρωτήσω τον κύριο Μάρη, ο οποίος έχει παρακολουθήσει και τη διαφθορά της παράγκας νούμερο 1. Θέλω να σας ρωτήσω, πράγματι κάποια χρήματα πηγαίναν σε τσέπες πολιτικών? Αυτό εγώ δεν το γνωρίζω, κύριε Θωμαίδη, ότι δεν μπορεί να πηγαίνανε. Τότε τα πράγματα στην πρώτη παράγκα, ναι, μεν υπήρχε. Υπήρχαν παιχνίδια που δεν ήταν καθαρά, αλλά δεν νομίζω ότι δεν υπήρχε στοίχημα πρώτα απ' όλα τότε. Και αφού δεν υπήρχε στοίχημα, δεν νομίζω να πηγαίνα σε τσέπες πολιτικών τα χρήματα αυτά που κινόντουσαν σε κάποια παιχνίδια που... Μάλιστα. Που δεν ήταν τα αποτελέσματα τα καθαρά. Τι λέτε, κύριε Στράτο, μήπως έχετε άλλη άποψη? Δύο παρατηρήσεις. Yeah. Η πρώτη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το στοίχημα είναι ένας καρκίνος στο σώμα του ποδοσφαίρου. Και ειδικά με τον τρόπο που λειτουργεί και παίζεται στην Ελλάδα, είναι καλπάζον μη ελεγχομένος. Συνεπώς την κατεύθυνση αυτή και η συμβολή της δικής σας εκπομπής και των αποκαλύψεων και ό,τι έχει γίνει από το συντεταγμένο κράτος και την πολιτεία και τις δικαστικές αρχές μέχρι στιγμής είναι σε μια κατεύθυνση επιθυμητή. Πάντως, την εποχή στην οποία αναφέρθηκα, τη θυμάστε, ήσασταν και αντιπρόεδρος στον Παναθηναϊκό, η εκπομπή χλεβάστηκε για την αποκάλυψη του Κώστα που έστεινε τα παιχνίδια πριν από 7 χρόνια και εξακολουθούσε να στείνει μέχρι σήμερα. Είναι συνηθισμένη παρέα στην αλήθεια. Είναι συνηθισμένη παρέα στην αλήθεια. Είναι αν χλεβάζεται. Που είχαν πει ότι θέλω να σα πω και κάτι, επειδή εγώ θέλω να είμαι και σκληρό με του παράγοντε. Εγώ σα θυμάμαι, κύριε Στράτο, να αποκαλείται γεφυροποιό προ την ομαλότητα σε γενική συνέλευση από τον κύριο Γκαγκάτση. Θα σα εξηγήσω γι' αυτό. Βεβαίω. Πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω τη δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω. Όσον αφορά τις σχέσεις ποδοσφαίρου-πολιτικής, πριν μπούμε σε κανάλια που δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα διερευνήσουμε, θα δώσω μόνο μια πολύ απλή παρατήρηση. Ανεξάρτητα από το οφθαλμοφανές του πόσα μέλη του πολιτικού συστήματος προέρχονται από το ποδόσφαιρο, ειδικά. Κυρίως από το ποδόσφαιρο. Αλλά θα ήθελα να πω και το εξής. Κάθε ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων στη χώρα και έχει μία ανανομό, κατά μέσο όρο έχει γύρω στα 40 με 45 σωματεία. Κάθε σωματείο απασχολεί εκτός από τους ενεργούς ποδοσφαιριστές του 18 με 20 και τουλάχιστον 2 με 3 ανθρώπους. Προσθέστε έναν ή δύο ανθρώπους που είναι δίπλα σε αυτούς, έχουμε 120 επί 40 σωματεία σε κάθε νομό. Ουσιαστικά είμαστε στο μέσο όρο του εκλογικού μέτρου για την εκλογή βουλευτής στη χώρα. Είναι προφανές η τεράστια δύναμη που έχει το ποδόσφαιρο ως μοχλός εξελίξεων για να επιβάλλει πρόσωπα και καταστάσεις. Δεν θα αποφύγω την ερώτηση αυτή που είπατε για τον κύριο Γκαγκάτση, με τον οποίο σημειωτέων για να βγαίνουν και ειδήσεις στην εκπομπή, εγώ δεν διατηρώ ούτε καν προσωπική επαφή μετά το ΚΑΣ. Ούτε καν προσωπική επαφή. Σε δύο λέξεις θα σας πω, θα σας δικαιολογήσω την έκφρασή μου αυτή. Ένα. Υπό το βάρος της ευθύνης της αντιπροεδρίας μιας ομάδας όπως ο Παναθηναϊκός, ευρισκόμενος μέσα σε ένα περιβάλλον εξ αντικειμένου εχθρικό και με τα στρατεύματά μας σε πολύ χαμηλή ανάπτυξη και ένταση, έπρεπε να βρούμε προγεφυρώματα για να πατήσουμε σε ένα πεδίο θεσμικό όπου έπρεπε να έχουμε ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, και ας μου συγχωρεθεί η μεταφορά της σικελικής παροιμίας, έχεις τους φίλους σου κοντά, τους εχθρούς σου κοντύτερα. Ο τελικός στόχος δεν ήταν αυτός. Έμεινε στη μέση με τη δημιουργία της Super League, που δυστυχώς, γιατί δεν επετέχθη ο τελικός στόχος. Πόσο κοντύτερα έχεις τους εχθρούς σου? Όχι για να κάνεις. Πόσο κοντύτερα? Θέλω να εξηγήσω. Όχι γιατί για να τους κάνεις πολύ κοντά... πράσινη, κόκκινη, κίτρινη ή μαύρη την ΕΠΟ, αλλά για να θέσεις τους κανόνες μέσα από τους οποίους πιστεύεις ότι και μόνο μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Αλλά θα πάμε πρώτα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να την ακούσουμε.